Πού είναι τα κατώπιν? Ευλογήσον Δέσποτα, ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Ερετικόρα άνθρωπον μεταμίαν και δευτέραν ουθεσίαν παρετού
ειδώς ότι εξέστραπτεμ, ότι ούτως και αμαρτάνιον αυτοκατάκριτος. Μαν θανέτωσαν δε ημέτεροι κανονέργων προείσταστε, εις τας αναγκαίας χρειάς. Ή να μειώσιν αγαπήν. Ειρήνη σοι το αναγνώσαντι. Ματθαίον Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Πρόσκομε. Δόξα Σοι Κύριε, δόξα Σοι. Είπεν ο Κύριος στις εαυτού μαθητές, ημείς εστέ το άρας της γης. Εάν δε το άρας μορανθεί εν τίνη αληστήσετε, εις ουδέν ισχύει έτι μη βληθήνε έξω, και καταπατήστε υπό των ανθρώπων. Ημείς εστέ το φως του κόσμου, που δύναται πόλης κρυβήνε επάνω όλους κειμένη, ουδέ και ουσι λίχνων, και τη θέαση αυτών υπό των μόδιων αλεπί την λιχνία, και λάμπη πάση της εν τη οικία. Ούτω λαμψάτω το φως ημώ έμπροσεν των ανθρώπων, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα και δοξάσωσι τον Πατέρα ημών τον εν της ουρανής. Μη νομίσετε ότι ήλθον καταλύσε τον νόμον ή τους προφήτας, που κήλθον καταλύσε αλλά πληρώσε. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, στα θείας των Αγίων του Θεού Εκκλησίων και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Χρυσοστόμου. Χρυσάνθου, Ισχολάε τη Δέσποτα, Κυρίου της εν Χριστώ διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ του Αγίας είναι το είδωρ τούτο, τη δυνάμη και ενεργία και επιφυτίση του Αγίου Πνεύματος του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ του κατεπευθύνει είναι η μην πλουσία τη Θεία χάρη, είναι της έργης ημών του Κυρίου δεηθώμε. Γενέστε ημίν το Θεόν ημών συνεργών και αντιλήπτορα, εν εις κατά των θείων αυτού φωτισμών πράττωμεν αγαθή εις του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε Ελέη, Χριστίνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε Ελέη, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, εις η χάρητη. Αμήν. Της Παναγίας Αχράντη υπερευλογημένης εν δόξα δεσποινησιμών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας και τα πάντα των Αγίων ημωνεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συγχύριε. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριου δεηθώμεν. Ελέησον. Ο Θεός ημών, το πικρόν είδωρ επί Μωυσέως, το λαό εις γλυκή με τα ποιήσας, και τα βλαβερά ύδατα επί Ελισέου άλλα τη θεραπεύσας, και τα Ιορδάνια λίθρα αγιάσας, τη ακράντος σου επιφανία,
Αυτός και νυν Δέσποτα, αγίασον το είδωρ τούτο τη δυνάμει και ενεργία και επιφυτίσει του Αγίου Σου Πνεύματος και πείσον αυτό γενέστε πάση της αλλοιωμένης και της μεταλαμβάνου συν εξ αυτού ευλογίας πηγήν, ιατρίαν παθών αγιασμών οίκων, πάσης επιβουλής ορατήστε και ορατού αλεξιτήριον. Ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν η πάση και το πνεύμα Χριστού ας κεφαλάσιμο το Κύριο κλείνομαι. Άκουσον ημών, ο εν Ιορδάνη βαπτίστη είναι καταδεξάμενος και αγιά σας τα ύδατα. Και ευλόγησον πάντα σημάς, τους δια της κλήσεως του εαυτόν αυχαίνος, σημαίνοντας ότι ζουλίας πρόσχημα. Και καταξίωσον ημάς εμπλής είναι του αγιασμού σου, δια της του ύδατος τούτου μεταλείψε ως τεκερατισμού και γενέστο ημίν Κύριε εις υγείαν ψυχήστε και σώματος. Συγχαρεί ο αγιασμός των ψυχών και των σωμάτων ημών και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκυνήσει να αναπέμπομεν συν τον άρχο σου Πατρί και τον Παναγίο και αγαθό και ζώπιό σου πνεύμα την ηρχαίαη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον Κύριε τον λαό σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Εργασία καλέστα είναι ταύτην ευλογών αγιάσει. Αυτό Κύριε ο πρώτο εν ημίν διάκονο, ευλόγησον ημά και τα έργα ημών ταύτα τη αγάπη. Ον εν το όνομα τη σου καταρχόμεθα σήμερον. Φώτισον δε ημών την διάνοια και ενίσχυσον ημών του βραχίωνα. Είναι απάντοτε το αγαθόν πράττωμεν και τα έργα του φωτό εργαζόμεθα. Εις διακονίαν του λαού σου και εις δόξαν σύν και του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Σοι ο Θεός, η ελπίσιμο δόξα Σοι. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Δέσποτα Άγιε ευλόγησον. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες εις Πανακράντου και Παναμόμου και Παναγίας αυτού Μητρός. Δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασία των Τιμίων, επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων,
Ηκεσία στο τιμίο εν δόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου. Συγκινησιακά η ώρα αυτή και η ατμόσφαιρα, διότι εντιμότατοι και πολύ αγαπητοί άρχοντες εις εμέ και εις τους συνεργάτες μου, αδελφοί μου αγαπητοί, θα ενός έργου αγάπης, το οποίο είναι προσφορά καρδιάς της τοπικής εκκλησίας προς τα παιδιά της. Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός σαφώς έδωκε την εντολή της αγάπης. Πριν από αυτόν, η λέξη αγάπη πουθενά δεν ήταν γραμμένη, ούτε είχε ακουστεί. Για όσους γνωρίζουν από την αρχαία φιλολογία και φιλοσοφία, φιλότης και φιλία είναι καταγεγραμμένες ως λέξεις αγάπη πουθενά. Η αγάπη, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, είναι υπόθεσης βαθιά και πλατιά, σαν τον ωκεανό, αμέτρητη γενικά. Διότι η αγάπη είναι μίμησης του Θεού, ο οποίος κατά τον Άγιον Ιωάννη τον Θεολόγο δεν έχει απλώς αγάπη, αλλά ο Θεός αγάπιας εστί. Όταν μιλάμε για αγάπη στην Εκκλησία, μιλάμε πρωτίστως για το πρόσωπο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Όλα τα άλλα απορρέουν από αυτό το πρόσωπο. Ποιος λοιπόν μπορεί να ακολουθήσει τον δρόμο του εσφαγμένου αρνίου κατά τον Ευαγγελιστή πάλι της αγάπης, όπως γράφει στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, αν δεν είναι αποφασισμένος να βαδίσει αυτόν τον δρόμο της θυσίας που του υπαγορεύει η αγάπη, και ποιος μπορεί να έχει θέση στην Εκκλησία του Χριστού όταν εκείνος κρατάει κάποια πράγματα ή όλα για τον εαυτό του και βλέπει ότι υπάρχουν άλλοι γύρω του που συγκροτούν την κοινωνία των προσώπων και εκείνος απομονώνεται, ώστε ο Κύριος μέσα από το Ιερό Ευαγγέλιο του να παραγγέλει στους ανθρώπους που σκέπτονται κατά αυτόν τον τρόπον. Άφρον, ταύτη τη νυχτή, την ψυχή σου απαιτούσιν από σου, άδε η τίμα σας, τίνι έστε. Ο δε Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, σε ένα πολύ ωραίο κείμενό του που αφορά στο θέμα της χρήσεως του πλούτου, αναφέρεται στο γεγονός αυτό και λέγει ότι είναι αφροσύνη να συγκεντρώνει κάποιος για τον εαυτό του και δίπλα του να υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν τίποτε για να βαδίσουν αυτόν τον δρόμο της ζωής. Αλλά και χθες το Ιερόν Ευαγγελικόν Ανάγνωσμα, σε αυτό ανεφέρθη η Εκκλησία, επαναλαμβάνοντας τους λόγους του Κυρίου. Τον πλησίασε ένας άρχοντας και του είπε, «Κύριε, τι ποιήσω ζωήν αιώνιον κληρονομήσω?» Και ο Κύριος του είπε, «Εν τον νόμο τι γέγραπτε, πώς αναγινώσκεις?» Και αυτός απαντάει, «Ξέρω και τον νόμο,
ξέρω και τι λέγει ο Λόγος του Θεού, ξέρω και τις εντολές. Και όλα αυτά το ου κλέψεις, ου μοιχεύσεις, ου ψευδομαρτυρήσεις, ου κεπιθυμήσεις όσα το πλησίο σου εστί, τα έκανα εκ νεότητός μου. Τότε ο Κύριος τον έβαλε στα δύσκολα και στα βαθιά νερά. Αυτά ξέρετε είναι πολύ εύκολα, τα λέμε όλοι. Τι καλός άνθρωπος που είμαι, πάω στην εκκλησία, κάνω μεγάλους σταυρούς, ανάβω μεγάλες λαμπάδες, πάω στις ακολουθίες, αλλά τα δύσκολα είναι άλλα. Αφού τα έκανες, λέει ο Κύριος, όλα αυτά, τότε κάνε και άλλο ένα που σου λείπει. Εγνώριζε ο Κύριος ότι ειν πλούσιος σφόδρα. Ήταν πολύ πλούσιος αυτός και του λέγει, είπαγε τώρα, πόλησον πάντα τα υπάρχοντά σου και διάδος πτωχής. Εκείνος λοιπόν ζωρίστηκε, καλά το είπατε κύριε Κότορε, πάρα πολύ καλά, ζωρίστηκε και όπως λέγει πάλι ο λαός, έστριψε, που λέει, παροιμία δια του αραβόνος. Δηλαδή, του λέει όλα αυτά καλά είναι, αλλά εγώ δεν μπορώ να αφήσω αυτά τα οποία έχω στη διάθεσή μου. Γι' αυτό είναι εύκολο κάποιος όταν έχει πολλά να πέσει στην πλεονεξία και γι' αυτό ο Κύριος λέγει πάλι χθες στο Ευαγγέλιο «Ευκοπότερον εστί κάμιλον διατριμαλιάς ραφίδος εισελθήν ή πλούσιον εις την Βασιλεία του Θεού εισελθήν». Όλα αυτά λοιπόν, όσοι ακούμε τον Λόγο του Θεού και πορευόμεθα στο δρόμο Του και δεν μιλώ μόνο για μας αλλά και για σας, έχουμε υποχρέωση να τα κάνουμε πράξη. Και πώς θα τα κάνουμε πράξη? Προσφέροντας στον ίδιο το Θεό που πεινάει, που διψάει, που υποφέρει, που οδυνάται, που είναι φυλακή, που είναι στο νοσοκομείο. Και το ερώτημα, Κύριε, πότε σε είδαμε πεινώντα ή διψώντα κλπ. Ο Κύριος απαντά, εφόσον επίησατε ενί τούτων των αδελφών μου των ελαχίστων, εμεί επίησατε, δηλαδή, ό,τι κάνουμε προς τους άλλους, το προσφέρουμε στο Θεό. Ελεούμε κάποιον συνάνθρωπό μας, ελεούμε τον ίδιον το Θεό. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέγει ένα πολύ ωραίο λόγο, το έχω ξαναπεί και θα το επαναλάβω. «Έχεις οβολόν, αγόρασον των ουρανών, ούχο ότι έβωνος εστίν ο ουρανός, αλλότι φιλάνθρωπος και φιλότιμος ο δεσπότης». Έχεις μια πεντάρα, μπορείς να αγοράσεις τον ουρανό. Όχι γιατί είναι φτηνός ο ουρανός, αλλά γιατί είναι φιλότιμος και φιλεύσπλαχνος ο δεσπότης. Αδελφοί μου, ζούμε σε καιρούς δύσκολους, σε καιρούς που οι άνθρωποι, όλοι μας ίσως, αντιμετωπίζουμε προβλήματα, κάποιοι όμως εκ των αδελφών μας, ακόμα μεγαλύτερα. Και όταν λέγω συνάνθρωποι μας, δεν εννοώ μόνο τους αδελφούς μας που κατάγονται από αυτή την πόλη και που είναι ανάμεσά μας, αλλά τον κάθε άνθρωπο. Γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού και το τονίζω αυτό, διότι ο κάθε αδελφός είναι πλησίον μας, είναι ο πλησίον μας. Γι' αυτό λοιπόν για κάθε αδελφό, ο οποίος έχει την ανάγκη της αγάπης μας και που μέσα από το πρόσωπό του απλώνει το χέρι του ο ίδιος ο Θεός, εμείς, κατά τα μέτρα των δυνατοτήτων μας και εν πνεύματι αγαστής συμπνίας και ομονίας και αγάπης μεταξύ μας, προσφέρομαι το δικό μας χέρι και καταθέτομαι τον οβολόν της αγάπης μας. Αυτός ο χώρος περιήλθε στα χέρια της Ιεράς Μητροπόλεως εξ αγοράς. Δηλαδή, κάποια χρήματα που είχαμε στην άκρη, όχι για κανένα άλλο λόγο, αλλά για τις ανάγκες και την υπηρεσία των συνανθρώπων μας. Τα χρησιμοποιήσαμε αφού η οικογένεια Βρή είναι εδώ. Οι άνθρωποι αυτοί, τους ευχαριστώ πάρα πολύ, συγκατένευσαν ώστε να περιέλθει κατά αυτόν τον τρόπο το κτίριο αυτό εις την Ιερά Μητρόπολη, θα μπορούσαν να το δώσουν κάπου αλλού. Αλλά όμως κατενόησαν το σκοπό για το οποίο τον θέλουμε και πιστεύω ότι τώρα χαίρεστε, γιατί σε αυτόν τον χώρο συνεχίζει να προσφέρεται αγάπη. Είναι ένας χώρος ο οποίος ποτέ δεν θα χάσει την αξία του, την πνευματική. Εξάλλου, για να
Υπάρχει και η ιστορία ότι ήταν εδώ, αφήσαμε την πινακίδα απ' έξω, για να γνωρίζει ο κόσμος ότι το κάθε τι σε αυτή την πόλη έχει μια ιστορία και είναι μια συνέχεια. Και εμείς θέλουμε αυτή η ιστορία να διατηρείται και η αγάπη να συντηρείται και να συνεχίζεται. Σε αυτόν λοιπόν τον χώρο, στον οποίο βρισκόμαστε τώρα, θα προσφέρεται ο άρτος της αγάπης, σε όποιον αδελφό μας έχει την ανάγκη αυτής της προσφοράς, όποιος και να είναι αυτός. Στους άλλους ορόφους ήδη ετοιμάζονται δωμάτια, οι άλλοι τρεις όροφοι θα χρησιμοποιηθούν ως φοιτητική εστία. Εργαζόμεθα να φέρουμε εις πέρας και το υπόλοιπο έργο, ούτως ώστε να ολοκληρωθεί σε αυτό το χώρο μια ακόμα, δεν είναι η μοναδική, μια ακόμα δράση κοινωνική της Ιεράς Μητροπόλεως. Ο χώρος αυτός θα λειτουργεί παράλληλα με τους χώρους της προσφοράς της αγάπης στις ενορίες, αναφέρω χαρακτηριστικά μεταξύ των άλλων, την ενορία του Αγίου Ανδρέου, την ενορία της Αγίας Τριάδος, την ενορία της Αγίας Σοφίας και όλες τις άλλες εκκλησίες όπου παρέχεται η αγάπη μέσα από την καρδιά των πρεσβυτέρων, των διακόνων και των συνεργατών αυτών. Θα ήθελα από τα βάθη της ψυχής μου να ευχαριστήσω όλους όσοι συνήργησαν ώστε να έρθει εις πέρας αυτό το έργο. Πρώτα απ' όλα όλους τους πατρινούς, τον πατραϊκό λαό, έλεγα και χθες και σήμερα το πρωί και θα το λέω πάντοτε. Για όποιον έχει απορία, θα πω απορία και τίποτε άλλο, αλλά και οποιαδήποτε άλλη σκέψη στο μυαλό του. Τι γίνονται τα χρήματα τα οποία έχουμε ως εκκλησία στην διάθεσή μας και τα οποία έχω πει ότι είναι ανοιχτά σε όλους, διότι γίνεται διαχείριση τιμιωτάτη. Σε αυτούς λοιπόν που απορούν ή ερωτούν, καλό προαιρέτως, εμείς απαντάμε. Επιστρέφουν εις τον λαό. Και για να χρησιμοποιήσω, παρότι θα μου πει κάποιος ότι είναι ακραίον αυτό το παράδειγμα, θα το χρησιμοποιήσω το λόγο, το λέμε την ώρα της Θείας Λειτουργίας. Εγώ όμως θα κάνω αυτή την υπέρβαση και θα πω αυτό το λόγο για τον λαό. Τα σα εκ των σών λαέ του Κυρίου σοι προσφέρομεν. Δηλαδή, τα δικά σου, από τα δικά σου σου δίνομαι. Πορευόμαστε, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, ως μηδέν έχοντες και τα πάντα κατέχοντες. Όποιος αγαπάει, ξέρει να βρει τρόπο να βοηθήσει, διότι η αγάπη είναι εφευρετική και θυσιαστική. Σας ευχαριστώ όλους για την παρουσία σας εντάφθα, τους θεάρχοντας, κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Βουλευτά, κύριοι Βουλευτές, κυρία Δημοτική Σύμβουλος, κύριοι Πολιτευτές, κύριε Διοικητά της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας, εκπρόσωπε και όσοι άλλοι είστε εδώ, αδελφοί μας αγαπητοί, τώρα εγώ σας θεωρώ οικογένειά μου όλους και είναι και στις καρδιές η παρουσία σας και του Θεοφιλιστάτου και όλων μέσα στην καρδιά μας η παρουσία σας είναι χαρακτηριστική, είναι παρουσία αγάπης και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για την εντάφτα παρουσία σας και για την ευγένη συνεργασία σας. Θα ήθελα όμως να μου επιτρέψετε να ευχαριστήσω και τους ιερείς μας όλους, τα φιλόπτωχα των ενοριών, τους πατέρας του Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου, τον πατέρα Παναγιώτη και τον πατέρα Κωνσταντίνο, το νομικό σύμβουλο της Μητροπόλεως μας, κύριο Ριγάτο, γιατί για να έρθουν όλα αυτά εις πέρας, από το κτίριο, την αγορά του κτιρίου μέχρι το πέρας της δράσεως αυτής, για να κάνουμε τα εγγένεια. Την οικογένεια Βρή, πολύ σας ευχαριστώ, όλη την οικογένεια, τα αδέλφια, ξαδέλφια, και εύχομαι να έχετε υγεία από το Θεό. Εδώ είστε παρόντες, είναι το σπίτι σας και μαζί μας θα εργάζεστε και θα συνεργάζεστε αν θέλετε για την προσφορά της αγάπης προς τους αδελφούς μας που έχουν ανάγκη
της αγάπης μας. Εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά, να είστε καλά. Τους αδελφούς Καούρη, τους μηχανικούς, οι οποίοι μας βοήθησαν και μας βοηθούν ως συνεργάτες μας και φίλοι πολύτιμοι στο έργο μας, το συνεργείο του κυρίου Χοτζά και του ηλεκτρολόγου κυρίου Νάνου, την ψυχτοθερμική Πατρών, όλα τα σούπερ μάρκετ και τους ιδιώτες για τη συμμετοχή τους στη συλλογή τροφίμων και για τη συνεργασία τους, τον διάκονο Ανδρέα Θεοδωράτο, ο Ανδρέας, ο διάκονος, είναι μηχανικός. Οπότε τώρα έχουμε ένα λόγο παραπάνω να τον χρησιμοποιούμε και αζημίως για την Εκκλησία και αμυστή. Εμείς του δώσαμε την ιεροσύνη και την χάρη του παρακλήτου, εκείνος λοιπόν θα καταθέτει και τις γνώσεις του. Μακάρι να είχαμε και άλλους, έχουμε και άλλους εκ των πατέρων οι οποίοι ασχολούνται και με άλλες επιστήμες. Χθες χειροτώνησε και άλλον ένα διάκονο, ο οποίος είναι στο Πανεπιστήμιο, στο Τμήμα Μηχανολόγων, Μηχανικών, τι είναι ο πατήρ Γεώργιος. Επίσης στην εταιρεία Coffee Island για τα κεράσματα και ιδιαιτέρως, δεν το έγραψε ο ίδιος και καλώς έπραξε και αυτό μου δίνει την ευκαιρία ακόμα πιο πολύ να εκφράσω από τα βάθη της ψυχής μου τις ευχαριστίες μου στον πρωτοσύγκελο, στον πατέρα Αρτέμιο, ο οποίος μαζί με όλους τους συνεργάτες μας, στο γραφείο, τους ιερείς που εργάζονται στα γραφεία, τους κληρικούς όλους και τους λαϊκούς συνεργάτες μας, εργάζεται μέρα και νύχτα και συναγωνίζεται εις τους κόπους, εις τους μόχθους και εις την προσφορά της αγάπης στην τοπική κοινωνία, τόσο με τον Μητροπολίτη όσο και με τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο. Σε όλους σας ευχές, ευλογίες και από την καρδιά μου την αγάπη μου για έτη πολλά χαριτωμένα και άγια. Και επειδή εορτή του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου, με το καλό αύριο και μεθαύριο να εορτάσουμε τον Άγιό μας. Ο Θεός μαζί σας, ο Άγιος Απόστολος Ανδρέας, βοηθός και ρίστης και πρέσβης προς Κύριον υπέρ πάντων ημών. Τώρα θα σας προσφέρουμε ένα κέρασμα, προσφορά αγάπης από την καρδιά μας, με την ευχή να είσαστε όλοι καλά και με την παράκληση να μας στηρίζετε στο έργο μας, έργο αγάπης, φιλανθρωπίας, προσφορά στον ίδιο το Θεό μέσα από τον συνάνθρωπό μας. Σας ευχαριστώ.